Εδώ. Να μην πάμε από τα δικά σας, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε με τα πρόσφατα. Το γύρο μου ήταν καλό χθες. Ήταν καλό τα αποτελέσματα του. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε καλά. Ξεκινάμε τη συζήτηση του χρέους. Πήραμε την πολιτική συμφωνία για την τρίτη αξιολόγηση. Μπαίνουμε στην κανονικότητα. Είναι το τελευταίο βήμα πριν την οριστική έξοδο της χώρας από την περιπέτεια που περνάμε τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ θετικά οι εξελίξεις αυτές. Είναι θετικές και για την αγορά, μιας και θα δοθούν πάρα πολλά χρήματα που εκκρεμούν. Είναι γιατί σταθεροποιείται η χώρα μας στις διεθνείς αγορές. Είναι γιατί επιτέλους ξεκινάει η μεγάλη συζήτηση και η μεγάλη απόφαση για τη διευθέτηση του χρέους, που είναι και η μεγάλη διαπραγμάτευση που πρέπει να γίνει. Πιστεύω ότι τον Αύγουστο θα έχουμε τελειώσει με αυτή την περιπέτεια και πρέπει από τώρα να προετοιμαζόμαστε όλοι για το πώς θα πάμε σε μια άλλη εποχή, σε μια εποχή που η χώρα μας, ο λαός μας θα καταφέρει να πετύχει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, να στεκόμαστε στα δικά μας πόδια, να μην ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε την τελευταία δεκαετία. Πάντως υπάρχει και μια επιφυλακτικότητα, έτσι, γιατί το μέλλον είναι άγνωστο πάντα και έτσι αφήνει. Προφανώς θα υπάρξει ένα σχεδιασμός. Πρέπει να γίνεται ένα σχεδιασμός από ό,τι ακούμε και διαβάζουμε από την κυβέρνηση αυτό τώρα για το επόμενο διάστημα, έτσι, και πώς θα θωρακιστεί η χώρα και στο κομμάτι, ας πούμε, του μαξιλαριού αυτό που συζητείτε ότι πρέπει να υπάρξει. Προφανώς γίνεται ένα σχεδιασμός βραχυπρόθεσμος, για να υπάρχει από το οικονομικό επιτελείο η προβλέψη και να έχουμε ασφαλεία, γιατί διανύουμε και εποχές που γενικότερα στη διεθνής εξελίξη και στη διεθνή οικονομική ζωή δεν είναι ρόδινα όλα, μάλλον πολύ σκληρές εποχές. Αυτό όμως που οφείλουμε να κάνουμε είναι αυτό που έχουμε ξεκινήσει μαζί με την ελληνική κοινωνία, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τις περιφέρειες. Τι πρέπει να κάνουμε ως χώρα, πώς αξιοποιούμε τα βέλτιστα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, πώς μπορούμε να χτίσουμε παραγωγική δομή, να αυξήσουμε τον πλούτο της χώρας μας, την παραγωγή πλούτου, να μην είμαστε ένας λαός και μια χώρα που δανείζεται για να ζει, αλλά που παράγει και πλούτο και προϊόντα για να μην ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση. Και πάνω σε αυτό οφείλουμε να έχουμε, που δεν είχαμε ποτέ, ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο σε κάθε τομέα, στις υποδομές, στις μεταφορές, στην ενέργεια, για να ξέρουμε πού πάμε, πώς πάμε, με ποια βήματα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η εποχή μετά τα μνημόνια, είναι η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε ώστε η Ελλάδα να μπει στον κύκλο των χωρών που παράγουν πλούτο, δεν φεύγουν τα στελέχη μας και οι άνθρωποι μας, οι επιστήμονές μας, στα πέντε σημεία του πλανήτη, προκειμένου να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό νομίζω είναι αυτό που θα θέλαμε. Δηλαδή να μην φεύγουν. Να το καταφέρουμε. Τώρα, ναι, όλο αυτό το διάστημα έχουν φύγει, μάλιστα ένα ντοκιμαντέρ που έγινε εδώ για την ΕΡΤ, γύρω στους 250.000. Τα χρόνια της κρίσης. Ναι, οι επιστήμονες. Κυρία Μιχαηλιδάκη, δυστυχώς. Με φοβερά προσόντα, κύριε Υπουργέ. Με φοβερά προσόντα που δεν τα Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Φοβερά προσόντα. Βγήκαν όλοι έξω. Φύγαν γιατροί, φύγαν επιστήμονες. Μηχανικοί πάρα πολύ και γιατροί, ιδιαίτερα μηχανικοί και γιατροί. Και το δυστύχημα είναι ότι δυστυχώς δεν είχε η χώρα τις δομές καν να τους καταγράψει. Δηλαδή, κάνετε δημοσιογραφική έρευνα για να βρούμε ποιος είναι ο αριθμός των επιστήμονων μας που είναι στο εξωτερικό. Τώρα φτιάχνουμε νέα συστήματα, θα λειτουργήσουν πιλωτικά τις επόμενες ημέρες στο Υπουργείο Υποδομών για να γίνει μια καταγραφή, να μην χαθεί η επικοινωνία των συναδέλφων μηχανικών, και αυτό θα επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες επιστημών. Δηλαδή, φτιάχνετε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να καταγράψετε αυτούς που φύγανε και για να τους έχετε σε επαφή. Να μπορούμε να επικοινωνούμε, να μπορούν εκείνοι να επικοινωνούν, να μπορούν να γνωρίζουν τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν στη χώρα μας, τις δυνατότητες συνεργασίας, μια σειρά από δράσεις και ενέργειες, και για να στηρίξουμε όσους είναι έξω με όποιο τρόπο μπορούμε, αλλά και για να έχουν την πληροφόρηση και τις διασυνδέσεις
με τη χώρα, με το Υπουργείο, με τους συναδέλφους, με τις εταιρείες, ώστε να μπορούν πολύ πιο εύκολα να επιστρέψουν. Να. Τώρα μπαίνουν και κάποιες προϋποθέσεις, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, συζητούνται αυτά όλα στο Eurogroup. Μας δίνουν και εύσημα για κάποια πράγματα που επιτέλους έτρεξαν και έκλεισαν, ενώ σερνόντουσαν από τη μία αξιολόγηση στην άλλη. Είτε είναι δύσκολα, είτε ήταν πιο εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς έπρεπε να κλείσουν, ακόμη και με μεγάλη δυσκολία. Σωστά, κάποια πράγματα πρέπει να κάναμε κλείσει χρόνια πριν. Ναι. Αλλά ήταν τα αγκάθια, έτσι, τα οποία σερνόντουσαν εκεί πάρα πολύ καιρό. Υπήρχαν δεσμεύσεις που πραγματικά δεν υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε αναγκασμένοι, αν θέλετε, από μια μνημονιακή σύμβαση για να τα υλοποιήσουμε. Έπρεπε να γίνουν. Υπήρχαν και άλλα θέματα που υπήρχαν υποχωρήσεις που δεν θα τα κάναμε ποτέ αν δεν ήμασταν μέσα στα μνημόνια και δεν έπρεπε να γίνουν, αν θέλετε, για τη γνώμη. Όπως ό,τι διασφαλίζει, υπερδιασφαλίζει, αν θέλετε, τους δανειστές σε βάρος του κοινωνικού κράτους, σε βάρος της παιδείας, σε βάρος της υγείας, των μισθών, των συντάξεων. Δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε αυτό. Ναι, δεν μπορέσαμε. Θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε. Ναι, είμαι βέβαιος. Θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε αν πάμε στην επόμενη μέρα. Ξέρετε, καταπίθεται μπορούμε... ποτέ, πάντα το θέμα τώρα, το τελευταίο διάστημα που συζητάμε για τη μεταμνημόνιο εποχή, σε τι δυνατότητες θα έχει η κυβέρνηση, η δική σας κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, να ξενομοθετήσει, όπως εδώ το ρωτάμε, πράγματα τα οποία ήρθαν με το μνημόνιο. Θα σας πω, κύριε Μιχαλητάκη, το θέμα δεν είναι να ξενομοθετήσεις. Το θέμα είναι να παράγεις πλούτο για να, και να έχεις το δικαίωμα, αν θέλετε, να κάνεις μία οικονομική, πολιτική, αναπτυξιακή, παραγωγική και όχι ηφαισιακή. Αυτό που εγκλωβίστηκε, αν θέλετε, η χώρα από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στα μνημόνια ήταν ότι δεν πάμε σε μία αναπτυξιακή, παραγωγική λογική με τις αναγκαίες αλλαγές στο μέση μεταρρυθμίσεις, αλλά σε μια ηφαισιακή λογική πολιτική αποπληθωρισμού, βίαιου αποπληθωρισμού της χώρας. Έτσι χάθηκε το 25% του ΑΕΠ της χώρας και έτσι μπήκαμε σε περίοδους ύφεσης, φτωχοποίησης του ελληνικού λαού με όλα τα οδυνηρά που έχουμε ζήσει. Αν δείτε τα 7 χρόνια αυτά που έχουν περάσει, δεν υπάρχει μια αναπτυξιακή λογική στις δεσμεύσεις που μας έχουν επιβάλει. Υπάρχει μια λογική συρρήκνωσης. Δεν πήγε δηλαδή, δεν ήρθαν οι δανειστές να πούν θα αναπτυχθείτε, θα παράξετε πλούτο ώστε να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις δανειακές υποχρεώσεις. Ναι, τώρα βέβαια θα πούμε στη γνωστή συζήτηση που οι δανειστές λένε ότι εσείς επιλέξατε με ποια πολιτική θα κινηθείτε και ότι εσείς επιβάλλετε τους φόρους γιατί δεν κάνετε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν και να λειτουργήσουν σαν ένας μοχλός για την ανάπτυξη. Γι' αυτά θα ρωτήσετε όσους δέσμευσαν τη χώρα σε αυτή τη λογική, στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο. Εμείς, όπως θυμάστε, κατηγορούμαστε για τη διαπραγμάτευση που έγινε και ήταν και πάρα πολύ σκληρή όταν αναλάβαμε και αυτά ήταν πλέον δεδομένα. Έπρεπε να ολοκληρωθούν αυτές τις δεσμεύσεις που άλλοι είχαν αναλάβει με διαπραγμάτευση και με αμοιβές υποχωρήσεις προκειμένου να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το δυσάρεστο κύκλο που έχουμε μπει. Πριν πάμε στα δικά σας, γιατί όση ώρα μιλάμε, Στέλνουν μηνύματα και mail και είναι ερωτήσεις που αφορούν το δικό σας τομέα. Πριν πάμε σε αυτό, κινδυνεύει η συνοχή της κυβέρνησης από το Σκοπιανό? Όχι. Όχι. Καταρχάς να δούμε την πορεία και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Όπως γνωρίζετε, επειδή δεν ξέρω, παρακολουθούμε την ίδια δημοσιογραφία. Ο Πάνος ο Καμένος έχει κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις και συγκεκριμένες τοποθετήσεις και για αυτό το ερώτημα και για το Σκοπιανό γενικότερα. Έχω την βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση δεν κινδυνεύει από αυτό και δεν κινδυνεύει γενικότερα. Μπορεί να είναι ο κρυφός πόθος ή ο φανερός πόθος πολλών, αλλά πάντως, κύριε Σπίρση, για να μείνουμε λίγο σε αυτό και να δώσουμε έτσι και τα υπόλοιπα στοιχεία. Να μείνουμε στο Σκοπιανό είναι ένα θέμα
Δεν είναι τη επικαιρότητα, είναι κρίσιμο. Δεν είναι τη επικαιρότητα, αύριο θα συζητήσουμε. Δεν είναι μόνο τη επικαιρότητα, αυτό εννοώ. Είναι και ένα εθνικό θέμα. Είναι ένα εθνικό θέμα. Και είδαμε κιόλας ότι αφορά πάρα πολύ τον κόσμο μέσα και από αυτό το συλλαλητήριο. Το οποίο ήταν μεγάλο, έτσι. Που είχε μεγάλη συμμετοχή και το οποίο ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση από την γραμμή που χαράζει αυτή τη στιγμή η εξωτερική πολιτική και η κυβέρνηση ω προ το θέμα. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Για να δούμε και πού είναι το πραγματικό πρόβλημα και το εθνικό. Το περιμένατε ότι θα έχει τόση συμμετοχή αυτό το συλλαλητήριο? Ναι, ιδιαίτερα στην γεωγραφική περιοχή που έγινε και με τις δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν και συνασπίστηκαν για να γίνει το συλλαλητήριο. Έχω και άλλο ένα, κύριε Υπουργέ, στην Αθήνα. Ναι. Διοργανώνω και άλλο ένα. Να θα σας πω, θα πάμε στο συλλαλητήριο. Δεν κρύβομαι. Λοιπόν, η χώρα μας για πολλές δεκαετίες κινείται στη λογική του ψυχρού πολέμου. Επ' της ουσίας, ένα μεγάλο κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας δεν υπάρχει. Έχουν φύγει οι δραστηριότητες, έχουν φύγει οι κάτοικοι, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει επικοινωνία του λαού μας και της χώρας μας ουσιαστική με τις χώρες και με τις δραστηριότητες που υπάρχουν στην ενδοχώρα των Βαλκανίων. Αυτό, αν θέλουμε να παίξουμε εμείς το δικό μας μεγάλο ρόλο στην περιοχή, προφανώς πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται να προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε την ευρύτερη περιοχή και να έχουμε τέτοια ανοιχτά θέματα. Αυτό το συνδέεται τώρα με τη λύση του Σκοπινού και το ρόλο της Ελλάδας βεβαίως, στο βαλκανικό τοπίο. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν φύγει πρωτίστως γιατί δεν άντεξαν, π.χ. στη φορολογία. Δεν λέω αυτό, κύριε Μιχαηλιδάκη. Λέω ότι αν θέλουμε να πάμε σε μια περίοδο που τα Βαλκάνια δεν θα είναι αυτό που λέει η λέξη και με το βάρος που έχει η ιστορία που έχουμε όλοι όσοι μένουμε εδώ, αλλά έχουμε μία περίοδο ανάπτυξης άλλου τύπου ειρήνης, να έχουμε εκείνες συνθήκες που επιτρέπουν να πάει κάποιος από τη μια χώρα στην άλλη, όπως γίνεται στην Κεντρική Ευρώπη, χωρίς να καταλαβαίνει πού είναι τα σύνορα. Αν θέλουμε τα σύνορα της χώρας μας και οι περιοχές που είναι στη Βόρεια Ελλάδα να είναι η αρχή της ενδοχώρας των Βαλκανίων και όχι τα σύνορα της Ελλάδας, με όλες τις συνέπειες που έχουμε, πρέπει να υλοποιήσουμε και τις απαραίτητες υποδομές που, όπως βλέπετε, τις υλοποιούμε. Γίνονται κάθετοι άξονες και στη Βουλγαρία και με τα Σκόπια και τη Σερβία και με την Αλβανία και οι οδικές και οι σιδηροδρομικές και να ξεπεράσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτά δεν γίνεται να γίνουν με τέτοια συλλαλητήρια αυτής της μορφής ή με ακραίες θέσεις από την άλλη πλευρά. Είμαι συνταγματικές αναφορές αλυτρωτικές της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρέπει να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, να υπάρχει μια λύση που είναι σύμφωνα με τις εθνικές θέσεις που έχουμε, αλλά να λυθεί. Κάποτε πρέπει να λυθεί. Δεν είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, η βέλτιστη στάση των δυνάμεων που διοργάνωσε το συλλαλητήριο αυτή η εικόνα. Να πάμε λίγο από την άλλη πλευρά. Αν εσείς, σαν δημοσιογράφοι, βλέπατε σε μια γειτονική μας χώρα να γίνεται ένα τόσο μεγάλο, όπως λέτε, συλλαλητήριο, με μια εξέδρα... Ναι. Με μια εξέδρα που έχει πάνω τους αντίστοιχους κληρικούς της όποιας θρησκείας. Ναι. Με πρώην αρχηγούς του στρατού, με καλόγριες, ρασοφορεμένες, με μακεδονομάχους, με άλογα. Τι θα λέγατε? Να γίνω εγώ και τι εικόνα θα είχατε, ας πούμε, για οποιαδήποτε γειτονική μας χώρα πάει, και προφανώς και πολίτες, βεβαίως, και που είναι και απόλυτα σεβαστοί και οι απλοί πολίτες και τα στελέχη και οι βουλευτές που πήγαν απόλυτα σεβαστοί και η θέση για να εκφράσουν άποψη και θέση. Και η θέση τους, είναι... συμμετοχή τους. Ναι. Αλλά αυτό δεν έγινε, επειδή έτσι παρουσιάζεται, δεν έγινε αυθόρμητα. Δεν είπε μία ιδέα η κυρία Μιχηλιδάκη και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας που πιστεύουν σε αυτό και έγινε αυτό στο συλλαλητήριο, να κάνουμε μία, αν θέλετε, έρευνα από τις φωτογραφίες που υπάρχουν, πόσοι πολίτες και από ποιες περιοχές έγιναν, από ποιες πολιτικές δυνάμεις,
Ποιοι επέλεξαν αυτούς που μίλησαν? Τότε, κύριε Σπίρτζ, έτσι όπως το λέτε, θα πρέπει να σας ανησυχήσει περισσότερο, γιατί ήταν πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλος ο όγκος του συλλαλητηρίου. Δεν μας ανησυχεί. Και αν όλοι αυτοί ένιωθαν ότι δεν κατεβαίνουν απλώς για να εκφράσουν τη δική τους θέση και απλώς, όπως περιγράφεται, αν κατάλαβα καλά, ήταν καθοδηγούμενοι ή, εν πάση περιπτώσει, ακολούθησαν κάποιους συγκεκριμένους διοργανωτές που είχαν κάτι συγκεκριμένο και στο εγκλώβησαν, μυαλό και εγκλωβίστηκαν και πάρα πολύ. Ναι, τότε αυτό που είπε ο κύριος Δημήτρης Καμένος, γιατί μίλησε για μεγαλειώδη συλλαλητήριο και ένα ηχηρό μήνυμα. Προφανώς αυτό το ηχηρό μήνυμα το εννοεί προς την κυβέρνηση. Θα πρέπει να σας ανησυχήσει. Όχι, μπορεί να το εννοεί και προς τα Σκόπια, κύριος Καμένος, επειδή έχω ζητήσει αρκετές φορές μαζί του. Ηχηρό μήνυμα είναι προς τις διεθνείς οργανώσεις και τους διαπραγματευτές. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό είπα και πριν ότι δεν κινδυνεύει η συνοχή της κυβέρνησης. Δηλαδή, με δύο λόγια, στο συλλαλητήριο μπόρεσαν και συνυπήρξαν άνθρωποι με πολύ διαφορετικές ιδέες. Είδαμε βουλευτές Χρυσής Αυγής και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ταυτίζονται, φαντάζομαι. Και ήταν και βουλευτές και τον Ανέλ. Και τον Ανέλ εκεί βουλευτές. Και ευρωβουλευτές από το κύμα ήταν. Ναι, και ήταν. Ναι. Και ο κύριος Λαγκάτης με ναι, βουλευτές. Ναι, άρα όλοι αυτοί. Και μέρος της Εκκλησίας. Εν πάση περιπτώσει υπήρχε έτσι μια συμμετοχή. Ναι. Αυτό όμως που χώρους μπορεί να δει κανείς με μια πρώτη ματιά δεν είναι οι βουλευτές που ήταν στο συλλαλητήριο. Όποιου κόμματος. Είναι αυτοί που μίλησαν, τι ήταν πριν και τι μήνυμα δίνουν, τι μήνυμα στέλνουν. Αν είναι αυτό το μήνυμα της Ελλάδας του 2018 που στέλνουμε, κύριε Σπίρτζη, πιστεύετε ότι αυτό θα έχει αλλά ένα πολιτικό κόστος, αν η διαπραγμάτευση, όπως λέει ο κύριος Κοντζιάς, δεν επηρεαστεί καθόλου από αυτό που κατέγραψε το συλλαλητήριο. Θα έχει ένα πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση? Όχι. Η κυβέρνηση οφείλει να προστατέψει τα εθνικά δίκαια, την εθνική γραμμή και να βρει λύση στο θέμα. Αυτό οφείλει να κάνει η κυβέρνηση και αυτό κάνει. Αυτό που οφείλει να μην κάνει η κυβέρνηση είναι να επιτρέπει σε δυνάμεις και φωνές ακραίες που δεν θέλουν να επιληθούν και τα εθνικά θέματα και τα προβλήματα που έχουμε στην περιοχή και να τα αφήνει μέσα στο ντουλάπι. Όπως τα άφηναν κάποιοι άλλοι μέχρι να φτάσουμε εδώ και να δημιουργηθούν τέτοια διέξοδα. Ναι. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε να βρεθεί λύση. Πρέπει να γίνουν βήματα και από τα Σκόπια. Έχει δείξει πολιτική ηγεσία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας μια καλή διάθεση. Μένουν να γίνουν πάρα πολλά ακόμη προκειμένου να πάμε σε μια συμφωνία. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχεις και εσύ κάτι από αυτό το θέμα. Πρέπει να ρωτήσουμε όλα αυτά. Αλλά πριν υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που πρέπει να τις απαντήσουμε. Πριν προχωρήσουμε, κύριε Σπίρτζη, έχετε κατηγορηθεί τώρα για το κομμάτι της διαπραγμάτευσης ότι δεν ενημερώνετε, ότι κάνετε εγκρυπτό κινήσεις. Έτσι λέει η αξιωματική διπλωματία. Λοιπόν, από εδώ και πέρα και μετά από αυτή τη συνάντηση που βλέπουμε ότι θα γίνει τώρα στον Ταβός ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ζάεφ, είστε σε θέση να γνωρίσετε αν, εν πάση περιπτώσει, θα ενημερωθούν οι πολιτικοί, οι αρχηγοί, τι θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα για το θέμα ως προς την ενημέρωση? Βεβαίως. Δεν είναι ένα θέμα που προέκυψε ξαφνικά. Δεν είναι ένα θέμα που δεν υπάρχουν εθνικές θέσεις και εθνικές γραμμές. Επομένως, να γίνει ενημέρωση σε ποια βάση? Θα γίνουν συζητήσεις και στη συνέχεια που θα υπάρχει δύο συγκεκριμένες προτάσεις, αν υπάρξουν, και καταλήξουν, θα γίνει και ενημέρωση, θα γίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Θεωρώ ότι μάλλον κάποιοι προσπαθούν να έχουν μία θέση διφορούμενη για να κρύψουν και το παρελθόν και τις ευθύνες που έχουν αυτοί οι χώροι στο παρελθόν και πώς έχουν χειριστεί τα θέματα, αλλά και το σημερινό αδιέξοδο του στο εσωτερικό διαφόρων κομμάτων και κυρίως στις Νέες Δημοκρατίες. Έτσι, πιστεύω ότι στο άμεσο μέλλον και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσουν αυτούς που πρέπει να ενημερώσουν. Άρα, να περάσουμε. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Τώρα θα υποστείτε εμένα με γυαλιά. Θα βάλει τα γυαλιά του τώρα. Θα υποστείτε εμένα με γυαλιά. Εθνική να πούμε, με συγχωρείτε, θέλω να πω κάτι γιατί μου έχει προκαλέσει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι και απορίες.
αν αυτά που έγιναν στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης γινόντουσαν σε ένα άλλο συλλαλητήριο με άλλο πολιτικό πρόσημο ή με άλλο θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν και η κυβέρνηση θα ήταν η κυβέρνηση που καλύπτει τους μπαχαλάκηδες, τους αναρχικούς, διάφορες. Μιλάτε για τον εμπισμό της... Και όχι μόνο. Ναι, και μιλάμε για την αντιμετώπιση του κύριου Ζουράρη που συμμετείχε στο συλλαλητήριο και άλλων βουλευτών. Μιλάμε για τον εμπειρισμό στην κατάληψη, που είναι ένα υπέροχο κτίριο, παραδοσιακό διατηρηταίο. Δεν ξέρω αν είναι πλέον, αν ξώνεται. Το εσωτερικό του πάντως από τις εικόνες φαίνεται ότι... Προφανώς, εμπειρισμός ήταν και δεν είχαμε θύματα γιατί δεν ήταν κανείς μέσα. Αυτά δεν πρέπει να τα αναδείξουμε. Δηλαδή... οι ακροδεξιές εμπρισμοί, ακροδεξιοί εμπρισμοί και οι προπυλακισμοί είναι καλοί. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε τέτοιο επίπεδο. Τουλάχιστον όσον αφορά στην ΕΡΤ, επειδή το γνωρίζω. Όχι, δεν λέω για την ΕΡΤ. Το γνωρίζω. Προφανώς δεν λέω για την ΕΡΤ. Και το αναδείξαμε και το είπαμε. Προφανώς δεν λέω για την ΕΡΤ. Και το συναντητήριο αναδείξαμε και είπαμε, παρά το γεγονός κατηγορηθήκαμε από όλες τις πλευρές γιατί. Με ευκαιρία το ότι το συλλαλητήριο έγινε στη Θεσσαλονίκη, να επαναλάβω αυτό που είχαμε πει και όταν κάναμε την προσπάθεια για την αποειδητικοποίηση του ΟΑΣΤ, ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να πάψει να είναι η πρωτεύουσα του παρακράτους δεκαετιών τώρα. Και έτσι και αυτό αναδεικνύεται και με πολλούς τρόπους, σε πολλές εκφάνσεις της ζωής της Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτό, αν το ακούνε, δεν ξέρω πώς θέλετε να τα αναλύσετε, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι, λοιπόν, πώς αλλιώς να το αναλύσω, το λέω έτσι όπως είναι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στα δικά σας, τα του Υπουργείου σας. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Ίσως το τελευταίο που μας είχατε δώσει ως ενημέρωση, εννοώ γενικά στον τύπο, και αφορά στα διόδια της Βαρυμπόπης και του Αγίου Στεφάνου, έτσι, που έχει θορυβήσει και τους κατοίκους εκεί, γιατί σου λέει πάλι διόδια. Δηλαδή, πού θα πάει αυτή η κατάσταση, και εμείς που περνάμε συνέχεια. Ναι. Δεν θα μπουν διόδια στον Αγίου Στεφάνου και στην Βαρυμπόπη, παρότι οι συμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας του 2006 και η αναθεώρηση αυτών των συμβάσεων προβλέπουν να μπουν διόδια. Δεν θα μπουν διόδια ούτε με τοπικά, ούτε πλευρικά. Όπως γνωρίζετε, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων. Ο στόχος μας είναι να ξυλωθούν οι σταθμοί διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας. Και... Τι εννοείται, να μην υπάρχουν διόδια. Να πληρώνουμε ανάλογα με το που πληρώνουμε. Με το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα που θα εγκατασταθεί ανάλογα με την απόσταση που έχει διανύσει ο καθένας. Να αλλάξει το σύστημα ουσιαστικά. Προφανώς θα αλλάξει το σύστημα. Σε αυτή την αλλαγή, ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί. Βεβαίως. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο και πιστεύω ότι μέσα σε ένα χρόνο θα έχουμε σε κάποιους αυτοκινητόδρομους ολοκληρωμένο το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διόδια. Θα είναι δορυφορικό, θα έχει άλλες αρχές λειτουργίας και πάρα πολλά ωφέλη. Ο στόχος είναι να πέσουν, καταρχάς να έχουμε ένα δίκαιο σύστημα και να πέσουν, να μειωθούν οι τιμές των διοδίων σε όλη τη χώρα. Με την καλύτερη λειτουργία του. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο θέμα τέτοιας ανησυχίας. Πρέπει να περάσουμε στη φάση που προβλέπουν οι συμβάσεις. Δηλαδή τώρα είναι κλειδωμένο το γεγονός ότι, για, δεν θυμάμαι τώρα πόσο έχει φτάσει, αλλά παλιά να έκανε κανείς την απόσταση να πάει από εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα διόδια, πρέπει να υπολογίσει και ένα μπάτζετ που πληρώνεις σε πόσους σταθμούς διοδίων, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Γιατί, κυρία Μιχελιδάκη, η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με τα έσοδα της παραχώρησης κάθε έτος, ανάλογα με την κυκλοφοριακή... με το κυκλοφοριακό φόρτο που έχουμε κάθε χρόνο. Αυτή ήταν η σύμβαση που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία το 6, χωρίς να λάβει υπόψη της ούτε τις τοπικές κοινωνίες, ούτε την οικονομική κατάσταση των πολιτών, ούτε τίποτα. Ναι. Αν δηλαδή σήμερα πηγαίναμε να κάνουμε τους αντίστοιχους διαγωνισμούς, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες κακές συμβάσεις, γιατί με την αλλαγή του νόμου που θεσπίσαμε, προβλέπεται να υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια, αν μπορούν οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν σε αυτές τις τιμές κοινωνικοί δείκτες
τους αυτοκινητόδρομους σε αυτό το κόστος, αυτό που θα γινόταν θα ήταν να υπάρχει πιθανά μεγάλωμα της περίοδου λειτουργίας, του χρόνου δηλαδή της παραχώρησης και μείωση των δύο δύο. Υπάρχουν πολλά εργαλεία για να μπορείς να κάνεις τέτοια έργα με κοινωνικό, με κοινωνική ευαισθησία. Πάμε λίγο, δυστυχώς, πάμε, δεν είναι αυτή η λογική. Πάμε, πάμε. Τώρα πάμε. Έχουμε θέμα. Λοιπόν, τι γίνεται με τα μηχανήματα στο μετρό, στην έκδοση εισιτηρίων? Τι εννοείται? Με τις μπάρες προφανώς. Ναι, στους σταθμούς Καλλιθέα και Ταύρο, Ελευθέρω Βενιζέλο, τα μηχανήματα είναι χαλασμένα. Άρα. Και όταν κάποιος θέλει να μπει στον ηλεκτρικό σε ώρα που δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό στα εκδοτήρια, μπαίνει χωρίς εισιτήριο. Δεν είναι έτσι. Όχι, εγώ θα σας πω το δικό μου. Βγάλω το εισιτήριο, το χτύπησα, το έβαλα το ηλεκτρονικό, μπήκα μέσα στο μετρό, βγήκα, το ξαναχτύπησα. Δεν θέλω να πω πώς αισθάνθηκα, γιατί δεν είναι κανένα άλλο να χτυπάει τίποτα. Δεν υπήρχαν μπάρες να ανοίξουν, να κλείσουν. Εγώ αισθάνομαι ότι. Πάμε να. Να μην το σχολιάσω, αλλά είναι η γνωστή λέξη. Χτυπάω το εισιτήριο όταν μπαίνω. Το χτυπάω όταν βγαίνω, πληρώνω δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν, βγαίνουν. Γιατί δεν έχουν γίνει μπάρες? Θα σας πω. Λοιπόν, όταν εγκαθιστάς ένα τόσο μεγάλο σύστημα που καθημερινά το χρησιμοποιούν 2,5 εκατομμύρια επιβάτες, πρέπει να υπάρχει ένας χρόνος που οι πολίτες θα εξοικειωθούν με αυτό το σύστημα. Είναι, γνωρίζετε και λόγω της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων που άλλαξε την ονομάτευσή της. Το θέμα. Ναι, όχι, θυμάστε, θα πάμε και σε αυτό. Θυμάστε τι έγινε με τις ουρές για την έκδοση των καρτών. Ναι. Ενώ υπήρχε εναλλακτικός τρόπος με το φάκελο, σήμερα υπάρχει από το διαδίκτυο διαδικασία να μπορείς να δηλώσεις και να πάρεις την κάρτα σου. Άρα πρέπει αυτή την περίοδο να την περάσουμε. Τα έσοδα των αστικών συγκοινωνιών δεν έχουν μειωθεί. Δηλαδή μου λέτε χτυπάρετε. Λοιπόν, όχι. Δεν έχουν μειωθεί. Δεν έχουν μειωθεί τα έσοδα γιατί βγάζουν τις κάρτες. Προφανώς. Τα έχουν πάρει. Αλλά αν δεν λοιπόν, χτυπάνε. Η κάρτα που έχετε ισχύει για ένα μήνα, για ένα τρίμηνο. Δεν είναι για το πώς το χτυπάει. Πρέπει να το χτυπάει, προφανώς. Γιατί δεν έχουν κλείσει τώρα οι πόρτες. Το ένα θέμα είναι η εξοικείωση των πολιτών. Το δεύτερο θέμα όμως που είναι πολύ κρίσιμο είναι να εκδοθούν οι κάρτες στις ειδικές ομάδες που δικαιούνται να περνούν ελεύθερα, όπως είναι οι άνεργοι, όπως είναι οι συμπολίτες μας, τα άτομα με ειδική αναπηρία. Είναι μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί τις επόμενες 15-20 μέρες σε συνεργασία. Θα είναι σε κρεμότητα αυτό, ναι. Έτσι. Οπότε, ναι, είναι, γιατί έπρεπε να γίνει μια ειδική εφαρμογή και με τον ΟΑΕΔ, μέσω της ΕΔΙΚΑ, με το Υπουργείο Εργασίας. Θα βγάλουν τις κάρτες οι συμπολίτες μας αυτοί και στη συνέχεια θα κλείσουν. Δηλαδή τον άλλο μήνα θα κλείσουν μπάρες. Ναι. Αυτό. Θα μπουν πιστεύω μπάρες. Ότι μέχρι τα μέσα με τέλη Φεβρουαρίου θα μπουν. Με την Ιωνία οδό έχουμε τι όμως μια στιγμή γιατί είναι καλό θα να τα μαθαίνουμε. Θα σας τρέξουμε τώρα λίγο κύριε Υπουργέ, δεν γίνεται. Έγινε πολλά τα μήνυματα. Βεβαίως. Ναι. Οι αστικές κοινωνίες πουλούσαν 250.000 κάρτες κάθε μήνα, κατά μέσο όρο. Mm. Έχουν εκδοθεί πάνω από 400.000. Μάλιστα. Άρα έχουμε έσοδο. Πάμε. Με την Ιωνία οδό, ρωτάει εδώ ο φίλος από το πρωί πριν να έρθετε, έχει ρίξει μήνυμα. Προφανώς πότε θα ολοκληρωθεί? Έχει ολοκληρωθεί η Ιωνία οδός. Όχι, ένα κομμάτι συγκεκριμένα που έχει να κάνει. Νίκο, το έχεις μπροστά σου. Μιλάτε, μήπως μιλάτε για την Παραϊόνια? Ναι, που είχαμε. Για το κομμάτι αυτό, να τώρα άνοιξε, μου κάνει κόλπα εδώ. Εντάξει, πέρα. Η Παραϊόνια, ολοκληρώνεται. Τον παραλιακό δρόμο, λέει, έτσι. Αστακός, Πρέβεζα, Σαγιάδα. Είναι άλλο. Εκεί έχουμε ένα κομμάτι που θα οριμάσει. Και στη συνέχεια ένα μέρος από αυτά θα έχουμε πει ότι θα κατασκευαστεί, θα προχωρήσει και η υλοποίησή του. Η προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί η Παραϊόνια, που είναι ένα όριμο έργο που υπήρχαν 4 εργολαβίες σε εξέλιξη και ήταν και οι 4 σταματημένες. Ολοκληρώνεται η πρώτη από αυτές πολύ σύντομα και στις υπόλοιπες, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, θα βγει ένας διαγωνισμός σκούπα μέσα στο Φεβρουάριο προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Ωραία. Το Ινστιτούτο Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το ΙΕΚΕΜΤΕΕ, έχει τεθεί υποκαθάριση και οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για 16 μήνες. Προτίθεστε να αποφασίσετε μετά ταξί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Έχω και μία συνάντηση, αν θυμάμαι καλά, με τον εργαζομένο του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ναι. Υπάρχει και ένα φίλο μου εκεί, καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο, γιατί το ρωτάω. Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στο θέμα. Γιατί στην κυβέρνηση υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανικοί που έχουν περάσει
από την εκπαίδευση του ΙΕΚΕΜ, τους γνωρίζουν αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Αλλά θα ήταν καλό κάποια στιγμή και το τεχνικό επιμελητήριο, τα στελέχη του τεχνικού επιμελητήριου που ήταν στο ΙΕΚΕΜ, να μας πούν τι έκαναν σε αυτόν τον οργανισμό. Μας έρχεται κι ένας τηλεθεατής, τελευταία ερώτηση. Συγχωρήστε με, κύριε Κιούπη, τελευταία ερώτηση. Με τη ζεύξη περάματος Σαλαμίνας. Γνωρίζετε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, γιατί κάποιοι προσέφηκαν συμβούλιο της επικρατείας. Πιστεύουμε ότι τον επόμενο μήνα θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, θα βγει απόφαση από το συμβούλιο της επικρατείας και θα προχωρήσει ο διαγωνισμός προκειμένου να έχουμε ανάδοχο σχήμα. Σας ευχαριστούμε. Υποσχόμαστε σε όλους σας ότι θα κάνουμε ρεπορτάζ, όλες τις ερωτήσεις που μας έχετε στείλει, θα τα κάνουμε ρεπορτάζ στην ΕΡΤ και στα δελτία ειδήσεων. Καλό είναι να σα τα δώσω γραπτά κάποια στιγμή. Και στην εκπομπή είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Είναι τα σιδηροδρομικά, είναι την πολύ περισσότερη. Είναι πάρα πολλές απίστευτες ερωτήσεις και μεγάλο το εύρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Και ελπίζουμε σε επόμενο ρεπορτάζ να μας δώσετε τις πολλές απαντήσεις. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα από τα ωραιότερα σημεία αυτής της πόλης.